Σήμερα στη Μάλτα ξεκινήσαμε το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών με μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση για σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλήξαμε ότι δεν θέλουμε να σπάσουμε αυτή τη σχέση, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συνεχίσει, αλλά και η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις και τις σχέσεις καλής γειτνίασης, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Νομίζω ότι το μήνυμα που θα πάρει η Τουρκία θα είναι σαφές και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών. Για τα Σκόπια δεν έγινε συζήτηση. Εγώ έκανα ένα σχόλιο ότι επιβεβαιώνεται αυτό που σου είπα πριν από 2,5 χρόνια, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια κουλτούρα συνεννόησης και συμβασμών, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Επίσης είπα ότι αυτό το προσόν λείπει και από την Τουρκία και ότι επειδή πάρα πολλοί συζητάνε για τα εσωτερικά της γειτόνου χώρα και τις εξελίξεις μετά από το δημοψήφισμα, τους υπενθύμισα ότι η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική στην οποία πρέπει να επιδεικνύουν αλληλεγγύη σε εμάς.